Σήμερα θα πάμε στο Μόναχο, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Απόστολο Κότσι. Είναι δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Χαρ Μονάχου, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Κύριε Κότσι, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από Μόναχο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση, ποιο είναι το κλίμα το οποίο κυριαρχεί? Πολλά ακούγονται αναφορικά με τους περιορισμούς, με lockdown. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσετε και το παράδειγμα της Αυστρίας. Τι ακούγεται? Σήμερα ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας ανακοίνωσε ότι θα ληφθούν από αύριο έκτακτα μέτρα. Η γαστρονομία θα κλείνει στις 10 η ώρα. Τα μπαρ, δισκοτέκ θα κλείσουν τελείως. Και από ό,τι φαίνεται είμαστε στο παραπέντε για ένα γενικό lockdown και εμείς όπως στην Αυστρία. Το ακούγατε, κυκλοφορούσε σαν φήμη, το πιστεύατε? Ναι, δυστυχώς, γιατί αυτή τη στιγμή τα νούμερα έχουν το σύστημα υγείας και σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή ακριβώς τα λόγια του Βαβαρού Πρωθυπουργού σήμερα. Το σύστημα υγείας είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Έτοιμο να καταρρεύσει, δηλαδή πολλές εισαγωγές και νοσηλείες σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ξέφυγαν τα πράγματα τόσο εύκολα εκεί στην περιοχή? Θα σας πω ότι από τα χιλιάδες 200 κρεβάτια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Δήμο της Βαβαρίας, μόνο τα 319 είναι ελεύθερο στις ΜΕΘ. 319, τα οποία φυσικά δεν είναι μόνο για τον κορονοϊό, έτσι? Βέβαια. Και εδώ στην Ελλάδα βέβαια να ζητάμε... Όταν φτάνουμε σήμερα, σύμφωνα με την Αστική Υπηρεσία σήμερα, την Τρίτη, είναι από τους 1000 ασθενείς που είναι στις ΜΕΘ, οι μισοί σχεδόν είναι ήδη διασωληνωμένοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και μέχρι τώρα είχαμε το ευχάριστο γεγονός ότι ο καιρός δεν ήταν τόσο σκληρός, δεν έχουν πιάσει ακόμα τα κρύα να κλειστεί ο κόσμος μέσα. Ναι. Είμαστε ακόμα, να το πω έτσι, λίγο περιφερόμαστε έξω. Δυστυχώς, όσον αφορά την οικονομία, έχουν ακυρωθεί τα πάντα. Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, τα χριστουγεννιάτικα παζάρια και μετά τη γιορτή της Μπύρας που αναβλήθηκε για δεύτερη χρονιά, αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο κλίμα στην οικονομία. Αναβλήθηκε και η γιορτή της Μπύρας. Στολισμός υπάρχει εκεί στην περιοχή. Χθες συνδεθήκαμε με Αυστρία, είδαμε στολισμένους δρόμους, αλλά δεν κυκλοφορεί άνθρωπος, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Εκεί τι κυριαρχεί, ποια εικόνα κυριαρχεί? Ίσως βλέπετε πίσω με το Δημαρχείο του Χαρ αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα στολισμός, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει και, να το πω έτσι, το και η όρεξη. Υπάρχει ένα στολισμός, ο τυπικός στολισμός που γίνεται κάθε Χριστούγεννα, ναι. Αλλά π.χ. το χριστουγεννιάτικο παζάρι προχτές που στήθηκε, μετά από μια μέρα βγήκε καινούργια εντολή και αναβλήθηκε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το χριστουγεννιάτικο κλίμα, δεν υπάρχει χριστουγεννιάτικη εύθυνη διάθεση που υπήρχε πάντα. Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά ο κορονοϊός μας χάλασε τα σχέδια. Εδώ στην Ελλάδα βέβαια αναζητάμε και ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση με την αύξηση των νοσηλιών και των κρουσμάτων. Εκεί στο Μόναχο, για ποιους λόγους ξέφυγαν τα πράγματα? Δεν πρόσεξαν, δεν τηρήθηκαν τα μέτρα αυτοπροστασίας? Υπήρξε κάποια επιπολαιότητα και από τους εμβολιασμένους? Υπήρξε μια αποδοχή στην αρχή όσον αφορά τον εμβολιασμό. Ξαφνικά όμως μετά το πράγμα, το πω έτσι απλά λαϊκά, έκανε κοιλιά. Ο κόσμος δεν πήγαινε να εμβολιαστεί και αυτό πληρώνουμε τώρα. Όπως και σε κάθε χώρα. Δεν χρειάζεται να το φιλοσοφούμε. Όσο δεν πάει να εμβολιαστεί ο πληθυσμός, έχουμε τέτοια νούμερα. Δυστυχώς. Με την τρίτη δόση, τι κυριαρχεί εκεί στο Μόναχο? Έχουν ξεκινήσει τα ραντεβού? Υπάρχει προσέλευση? Ποιες οι αποφάσεις? Για πείτε μας. Ναι, υπάρχει προσέλευση. Εγώ προσωπικά έκανα την Παρασκευή τη δόση. Ο κόσμος τώρα, όντως και με αυτά τα νούμερα, σπέβδει να εμβολιαστεί. Υπάρχει η συζήτηση, όπως και στην Αυστρία, να γίνει και εδώ υποχρεωτικός εμβολιασμός. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη μου. Κύριε Κότσι, δημοτικός σύμβουλος εκεί στο Δήμο. Πόσο δύσκολο να ένας Έλληνας δεν είναι και αυτοδιοικητικός εκεί στη Γερμανία? Δύσκολο, θα το έλεγα. Υπάρχει αποδοχή από τους Γερμανούς. Όταν δουλεύεις και προσφέρεις έργο, εκτιμάται και αξιοποιείται. Είναι ένας δήμος από το Χάρ εδώ στα Πράσινα του Μονάχου με 30.000 κατοίκους. Και είχα την τιμή να με ψηφίσουν πάνω από 4.000 κόσμος.
και με δημοτικό σύμβουλο με το ΣΠΕΝΤΕ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γερμανίας. Ναι. Που και εδώ έχουμε όμως φοβερές δυσκολίες, γιατί η οικονομία έχει χτυπήσει τους πάντες. Και σαν Δήμος εμείς, τα έσοδά μας μειώνονται κάθε χρονιά που περνάμε τέτοιες καταστάσεις. Έλληνες εκεί στην περιοχή, ελληνική κοινότητα. Που είναι, που έχει... Ναι. Έχουμε περίπου στα 200 άτομα αυτή τη στιγμή, μόνο στο ΧΑΡ, έτσι. Ναι. Που είμαστε, η απόσταση είναι από το Μόναχο, από το κέντρο του Μονάχου, 15 χιλιόμετρα, 16 ακριβώς. Μάλιστα. Το μήνυμά σας, φαντάζομαι, η συζήτησή μας... Αυτό που σοκάρει όμως όλο τον ναι, κόσμο. Ναι. Το μήνυμά μου είναι ότι όλοι πρέπει να εμβολιαστούν, πρέπει να υπάρχει μία, να το πω έτσι, να καταλάβουν όλοι ότι όσο συνεχίζουμε να αμφισβητούμε το οποιοδήποτε σύστημα, δεν θα μας βγάλει σε καλό. Να σταματήσουν αυτές οι ανοησίες περί ελέγχου του μυαλού με το εμβόλιο, περί τσίπ, περί και εγώ δεν ξέρω τι, και να σοβαρευτούν όλοι και σωστά, να πάνε να κάνουν πολύ το σωστά. Εμβόλιο. Και με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε. Βέβαια, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Θέλω να επαναλάβω και αυτό που θα το καταλάβει ο κόσμος. Μιλάμε για μια Γερμανία που είναι πρότυπα ακόμα όσον αφορά το σύστημα υγείας και άλλα συστήματα. Έχει αυτή τη στιγμή καταρρεύσει, έχει καταντήσει να στέλνει ασθενείς στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το μέγεθος τώρα της κατάστασης που... Ακριβώς, μιλάμε για τη Γερμανία. Μιλάμε για τη Γερμανία που έχει φρακάρει σε εισαγωγές, σε κρούσματα και σε νοσηλίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, κύριε Κότση. Να κλείσουμε με όμορφη εικόνα, να δούμε εκεί περιμετρικά του Δημαρχείου μια εικόνα, να περιστρέψετε λίγο την κάμερα και να σας ευχαριστήσουμε. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, ζωντανή σύνδεση εκεί με το προάστιο του Μονάχου. ΧΑΡ, είναι ο κύριος Κότσης, ο οποίος είναι και αυτοδιοικητικός εκεί στην περιοχή. 200 περίπου Έλληνες εκεί. Μένουν βέβαια και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, εμείς τι να πούμε, με το καλό να τα ξαναπούμε και το κλίμα βέβαια να είναι καλύτερο. Ας διατηρήσουμε και ας μείνω στο κλίμα των Χριστουγέννων και μέσα μας έστω να αισθανθούμε αισιοδοξία. Αυτό μπορώ να πω εγώ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Ευχαριστώ επίσης από Μόναχο. Την καλησπέρα μας.